φέτος τα νέα γυρίσματα του Μαέστρο. Α, έχω κάνει ήδη μια σκηνή. Νομίζω αυτό θα ήταν μια χαρά. Σε μια σκηνή μόνο θα σας δούμε. Σε μια σκηνή, έτσι. Δεν θα υπάρχουν άλλες σκηνές μόνο εκεί. Δεν νομίζω. Φτάνει. Γιατί ωραίο είναι και μια σκηνή. Άλλο τηλεοπτικό project για φέτος θα υπάρχει, θα σας δούμε πέρα κάπου. Από τον Όρκο που θα κάνει πρεμιέρα τώρα την Τετάρτη. Πέρα από τον Όρκο, για πέρα μας για τον Όρκο. Πέρα από τον Όρκο που θα κάνει τώρα πρεμιέρα την Τετάρτη και είναι η δεύτερη, ας πούμε, ο δεύτερος κύκλος του Όρκου 2, 22 επεισόδια. Θα με δείτε και στο Φαμαγκούστα του Μέγκα από την ερχόμενη χρονιά, από την επόμενη χρονιά. Να σας ρωτήσω, πολλοί λένε ότι πολλοί ηθοποιοί που γίνονται παρουσιαστές βάλλονται τελευταία, γίνεται κάποια κριτική. Εσείς πώς το βρίσκετε αυτό, μπορεί ένας... Δεν έχω παρακολουθήσει. Γενικά είμαι στον κόσμο μου. Γενικά, σε πολλούς ηθοποιούς που γίνονται παρουσιαστές, ας πούμε η Ευγενία Σαμαρά κλπ, πολλές φορές γίνεται κάποια κριτική, όχι τόσο καλή κριτική. Εσείς τι πιστεύετε, μπορεί ένας ηθοποιός να υποδεχθεί τον παρουσιαστή? Δεν με ενδιαφέρει. Ευχαριστώ πάρα πολύ, παιδιά. Φιλιά. Δεν μπορεί, δηλαδή, εσείς τι πιστεύετε? Δεν είναι εσάς θα σας ενδιαφέρει να κάνετε κάτι όχι, άλλο? Δεν είναι. Όλο αυτό που κάνουμε τώρα, η κουβέντα για τους παρουσιαστές ηθοποιούς, δεν με αφορά, δεν με ενδιαφέρει. Βαριέμαι. Σας έχει γίνει τέτοια πρόταση πέρα από το υποκριτικό κομμάτι? Ναι, μου έχει γίνει. Αλλά τώρα και γι' αυτό βαριέμαι να μιλήσω. Πολλά παιδιά μπαίνουν από reality και γίνονται ηθοποιοί και κάνουν. Συνεργάζεστε μαζί. Καλά κάνουν. Πολύ καλά. Όλοι έχουμε μια ζωή να ζήσουμε. Ας τη ζήσουμε όπως μπορούμε. Όπως μπορεί ο καθένας. Συνεργαζόσαστε με παιδιά από reality. Και βέβαια, ναι, με όλους. Εντάξει. Για αυτούς που λένε ότι οι παίκτες reality δεν μπορούν να παίξουν και δεν θα έπαιζαν μαζί, για πολλούς ηθοποιούς που το κατακρίνουν αυτό, τι θα τους λέγατε? Είναι ρατσιστικό. Γεια σας. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.